Μωρά και μαμόρφα, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, αλλά θα κάνουμε unboxing ένα κράνος, γιατί ναι, πήρα ποδήλατο, οπότε θα κάνουμε το κράνος που βλέπουμε εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το κουτί που έχω δίπλα μου. Smart for you, όπως βλέπετε. Και να σας δώσω ήδη μία πρώτη γεύση, είναι της Xiaomi το κράνος, το Smart for you. Θα το δούμε τώρα που θα το ανοίξουμε. Πάμε όμως να δούμε αυτό εδώ πέρα για να το ανοίξουμε, γιατί και εγώ το έχω μέσα στο κουτί 2 εβδομάδες, 3 ουσιαστικά μέχρι να πάρω το ποδήλατο, τόσο που φοβήθηκα ότι δεν θα πάρω ποδήλατο και δεν θα το ανοίξω ποτέ. Άρα χρειαζόμαστε το κοπίδι. Αυτό αγοράστηκε από το κατάστημα της Xiaomi στην Θεσσαλονίκη. Αγοράστηκε μαζί με την τρόμπα που είχαμε δει για να φουσκώνουμε τα λάστιχα. Την πήρα, όπως καταλαβαίνετε, για το ποδήλατο και αυτήν, επίσης με τον αντίστοιχο φόβο που είχα και με το κράνος, δηλαδή να μην πάρω ποτέ ποδήλατο και να μείνω με αυτά αμανάτη και να μην ξέρω τι να τα κάνω. Αλλά για καλή μας τύχη το ποδήλατο αγοράστηκε. Αυτό είναι έτσι μέσα στο κουτί, όπως το βλέπετε. Είναι σε άσπρο χρώμα και είναι σε θήκη. Κράνος, για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξαναγοράσει. Γενικότερα λίγο το έψαξα στο ίντερνετ, γιατί από χαρακτηριστικά και από οτιδήποτε δεν ήξερα τι πρέπει να κάνεις ή τι δεν πρέπει να κάνεις. Από πάνω γράφει αυτό εδώ, γράφει δηλαδή Riding Smart for You και έχει LED Smart Lightning, θα το δούμε γιατί είναι κάτι φωτάκια που έχει πάνω. Fall Detection, αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Press for Source, One Click Answer και PTT Walkie Talkie. Δεν μου τα είπαν όλα αυτά στο κατάστημα για να σας πω την αλήθεια, άρα δεν το έχω σαν πρώτη εικόνα για να σας πω. Θα το δούμε όμως, όπως είπα, μαζί. Το πλάι, το πίσω, τα χαρακτηριστικά του κράνους και το κάτω που γράφει κάποιες επισημάνσεις. Προσοχή, αυτό το κράνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά καθώς κάνουν αναρρίχηση ή κάνουν άλλες δραστηριότητες όταν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού ή να κρεμαστούνε, εφόσον το παιδί πιαστεί στο κράνος, αν κρεμαστεί ή οτιδήποτε, από αυτή την έννοια. Χρησιμοποιήστε για ποδήλατο, για skateboard ή για roller skate riding, δηλαδή για roller skate. Αυτό το κράνος μπορεί να επηρεαστεί από hydrocarbons, δεν ξέρω τι είναι στα ελληνικά, από καθαριστικά με τα οποία καθαρίζουμε, cleaning fluids, paints, μπογιές, transfers κατά τη μεταφορά, or other extraneous additions. Φαντάζομαι είναι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Χρησιμοποιήστε το manual για να ανατρέξετε για οδηγίες και τέτοια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Οκ. Πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό το αφήνουμε εδώ. Το κλασικό σακουλάκι. Εδώ. Αυτό από πάνω είναι άσπρο και είναι ματ, δεν γυαλίζει. Όπως το βλέπετε, ας το βάλω και εδώ στο πλάι. Θα μπει κάπως. Θα το στερεώσουμε, είναι έτσι. Έχει μπροστά, από πάνω και από πίσω αεραγωγούς για να μπορεί το κεφάλι να παίρνει αέρα και να μην σκάμε όταν το χρησιμοποιούμε. Από μέσα είναι έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει, αλλά λογικά βγαίνει. Ναι, είναι scratch. Άρα βγαίνει. Και από ό,τι βλέπω, όλο αυτό είναι scratch. Μπορούμε δηλαδή να το βγάλουμε και να το πλύνουμε. Ναι, όλο αυτό. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Και αυτά από μέσα. Όλα αυτά. Και αυτό που έχει εδώ, βγαίνουνε. Άρα μπορούμε να τα βγάζουμε και να τα πλένουμε. Αυτό έχει εδώ κλειψάκι, για να μπορούμε να το ανοίγουμε και να το κλείνουμε. Να κόψω και αυτό που κρέμεται από εδώ τόση ώρα. Κόπηκε.
Ωραία. Εδώ μέσα έχει το καλώδιο για τη φόρτιση. Αυτό είναι καλώδιο, δεν είναι από τα κλασικά τα καλώδια. Είναι προπριετάρι τώρα στα ελληνικά, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Φτιαγμένο κατά πέτηση τέλος πάντων της εταιρείας. Είναι έτσι. Αν μπορούμε να το δούμε. Έχει αυτά τα pins. 4 είναι τον αριθμό, 2 προεξέχουν και 2 είναι flat. Και απ' την άλλη σαφώς το USB για να το συνδέεται σε οποιονδήποτε φορτιστή. Θα πρέπει βέβαια να δω και πού συνδέεται για να φορτίσει, αλλά αυτό μάλλον μπαίνει εδώ. Ναι, αυτό συνδέεται εδώ. Γιατί εδώ από πίσω, αν το δούμε, έχει 2 κουμπιά. Τα βλέπουμε. Κουμπιά. Αυτό είναι για να φορτίζει. Είναι αυτό εδώ πέρα που ανοίγει και μπαίνει μέσα ο φορτιστής. Και εδώ είναι το on-off. Πιθανότητα να μην έχει και μπαταρία ή να θέλει να το πατήσουμε συνεχόμενο. Πάμε όμως να φορέσω λίγο το κράνος, να το δούμε. Και για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά θα σας τα πω. Λοιπόν, κάθεται έτσι. Από πίσω, αν το δείτε, όπως όλα αυτά τα κράνη, έχει αυτό. Αυτό εδώ πέρα γυρίζει, ούτως ώστε να σφίγγει και να χαλαρώνει για να μπορεί να κάθεται στο κεφάλι μας. Για να μην κουνιέται δηλαδή το κράνος, να είναι σταθερό και να το σφίγγουμε όσο πρέπει για να πιάνει. Αντίστοιχα εδώ από κάτω αυτό πρέπει να πιάνει. Έχει εδώ αυτό το μαξιλαράκι που βλέπετε για να μην μας γδέρνει στο πηγούνι, ούτως ώστε να πιάνει από κάτω και να μένει και αυτό σταθερό. Τα αυτιά, όπως αυτά τα κλασικά τα κράνη, είναι ανοιχτά και ελεύθερα και από πίσω φτάνει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο για ποδήλατο θα ήταν ίσως πιο ασφαλές το να πάρει κάποιος ένα τύπου κανονικό μηχανής. Δεν το έχω αποκλείσει κι εγώ για να σας πω την αλήθεια, αλλά το πήρα αυτό δοκιμαστικά. Και από εδώ από το πλάι και από τις δύο πλευρές γράφει Smart for You. Πριν προχωρήσουμε βέβαια να δούμε και τα του φωτός πίσω, θα βάλω το κράνος να φορτίζει. Άρα τα λέμε σε λίγο. Όταν αυτό το πέρα το κράνος φορτίζει, όπως μπορείτε να δείτε, το έχω συνδέσει εγώ εδώ ήδη για να φορτίσει, ανάβει το κεντρικό, το λαμπάκι που είναι στη μέση. Τα υπόλοιπα είναι σβησμένα. Οπότε μόλις φορτίσει, το βγάζουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Επανήλθαμε λοιπόν εδώ, Δημήτρη, με κράνος φορτισμένο. Άρα πάμε να δούμε τις λειτουργίες όσον αφορά το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν έχει 2 υποδοχές, βασικά έχει μία υποδοχή και ένα κουμπί όπως είπαμε και πριν. Εδώ είναι το ρεύμα, εδώ ανάβει. Το πατάμε για λίγο συνεχόμενα και ανάβει όπως βλέπουμε έτσι. Αφού ανάψει αναβοσβήνει κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε τώρα 3 επιλογές. Είτε το έχουμε έτσι να αναβοσβήνει μόνο το ένα. Αν το δείτε δηλαδή εδώ, μην κοιτάτε τώρα, θα σας πω τι γίνεται. Αν το δείτε τώρα, αναβοσβήνει μόνο το ένα το λαμπάκι. Όταν κάνει την εκκίνηση, αναβοσβήνουν όλα μαζί συνεχόμενα μέχρι να τελειώσει ουσιαστικά η εκκίνηση. Και έχουμε το εξής. Ο ένας ο τρόπος λειτουργίας είναι αυτός, δηλαδή να ανάβει το κεντρικό. Εδώ έχει 7 λαμπάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λαμπάκια. Ο ένας ο τρόπος λοιπόν είναι να αναβοσβήνει αυτό. Και επειδή αυτό μέσα, εκτός από το φωτάκι αυτό που αναβοσβήνει, έχει και αισθητήρα, ο οποίος αντιλαμβάνεται το πότε φρενάρουμε, αν το δείτε όπως άνεψε πριν, αν πάει να σταματήσει, αυτό ανάβει συνεχόμενα. Μένει αναμένο για 2 με 3 δευτερόλεπτα. Η άλλη επιλογή είναι, αν πατήσουμε μία φορά το κουμπί που ανοιγοκλίνει, να αρχίσει να κάνει αυτό. Να ξεκινάει δηλαδή από το κέντρο και να ανοίγει το φως, να πάει στα υπόλοιπα προς τα έξω. Και εδώ ισχύει το ίδιο, δηλαδή αν αυτό καταλάβει ότι πάει να φρενάρει, αν το δείτε, τώρα αναβοσβήνει. Και από ό,τι βλέπω αναβοσβήνει αυτό. Βλέπετε που με το που το γυρνάω προς τα μπροστά ανάβει, γιατί καταλαβαίνει τον αισθητήρα. Έρχομαι λοιπόν και το πατάω ξανά. Και τώρα μας μεταφέρει στον άλλον τον τρόπο λειτουργίας. Και αυτό λοιπόν αναβοσβήνουν αυτά πιο γρήγορα και πάλι όμως εδώ, εάν καταλάβει ότι πάμε να φρενάρουμε, ανάβει για 2 με 3 δευτερόλεπτα. Αν το δείτε, ανάβει. Άρα είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι κάτι
περίπλοκο ή οτιδήποτε. Είναι η επιλογή του να αναβοσβήνει μόνο το κεντρικό, η επιλογή του να αναβοσβήνει από το κεντρικό προς τα έξω και η επιλογή να αναβοσβήνουν όλα μαζί. Είναι αυτό και σε κάθε έναν από τους τρεις αυτούς τρόπους πάντα ανάβουν όταν καταλαβαίνει ότι πάει να φρενάρει. Αν το δείτε, το κάνω εγώ προς τα μπροστά και ανάβει. Και σαφώς για να το κλείσουμε απλά πατάμε αυτό εδώ συνεχόμενα. Κάνει έτσι και σβήνει ήρεμα. Αυτό λοιπόν είναι το κράνος της Xiaomi, το Smart For You. Δεν συνδέεται με κάποια εφαρμογή ή οτιδήποτε για να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Σε άσπρο χρώμα, βγαίνει και σε μαύρο αν θυμάμαι καλά. Με το ελαφρύ αυτό, ας το πω εγώ, καπελάκι του, πιθανότητα να βοηθήσει όσον αφορά τον ήλιο. Αυτό εδώ πέρα μέσα είναι για την προστασία. Βέβαια, όπως όλα τα κράνη, και το συγκεκριμένο, μετά από κάποιο καιρό θα θέλει αλλαγή. Όχι γιατί δεν θα μπαίνει στο κεφάλι σας, απλά αυτό επειδή είναι τύπος σαν φελιζόλ. Καλώς ή κακώς το φελιζόλ με τον καιρό, με την χρήση και με όλα αυτά, υδρότες, ήλιος, αέρας, βροχή, τα πάντα, θα αρχίσει να φθείρεται. Άρα εδώ το κρατάμε, δεν ξέρω τώρα για πόσο καιρό αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κρατήσουμε και μετά να το αλλάξουμε. Απλά το έχετε στο νου σας. Και μία μικρή λεπτομέρεια που μου ήρθε μόλις τώρα στο κεφάλι, αυτό εδώ η Xiaomi λέει ότι είναι μεν σε εισαγωγικά αδιάβροχο, δεν είναι με την έννοια όμως του αδιάβροχου τύπου το βουτάω στο νερό και είμαστε ok. Σε βροχή η Xiaomi αναφέρει ότι αυτό μπορεί να πάρει υγρασία, δηλαδή μπορεί με κάποιον τρόπο να μπουν οι σταγόνες μέσα στο σωλήνα αυτόν το γυάλινο που έχει τα φώτα. Εάν συμβεί αυτό, η Xiaomi λέει ότι μπορούμε να το κρατήσουμε για 1-2-3 ημέρες κάπου στεγνά και ζεστά και αυτό θα φύγει. Κατά πόσο βέβαια αυτό θα συμβεί ή όχι δεν το ξέρω, γιατί σήμερα το άνοιξα. Αυτό είναι όμως. Θυμηθείτε μόνο αυτό το πέρα το κομμάτι να το έχετε πάντα κλειστό γιατί είναι το ρεύμα για να μην χαλάσει, να μην σκουριάσει ή οτιδήποτε. Αυτά από μένα, αυτά από το κράνος της Xiaomi, το Smart For You. Σας χαιρετώ. Σας αγαπώ, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε subscribe, να πατήσετε το καμπανάκι, να κάνετε σχόλια, να γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και να μιλάμε και να σας απαντώ. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς, γεια σας και θα τα ξαναπούμε.